Καλημέρα. Νομίζω ότι στη φάση που περνάμε είστε ο καταλληλότερο να μας δώσει τα φώτα σας, διότι υπάρχει μια ανησυχία όταν ακούς την Τουρκία να βρυχάται, να απειλεί σε μια περίοδο που εμείς πάμε να κάνουμε τη γεώτρηση στο 10, να ακούς την άλλη πλευρά να σου λέει ότι αν προχωρήσετε στη γεώτρηση θα πάρουμε μέτρα. Υπάρχει μια ρητορική πολεμική, υπάρχει ένα σκηνικό ένταση στην περιοχή μας. Πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό? Κοιτάξτε, ότι υπάρχει μια ρητορική, όπως το είπατε, πολεμική της Τουρκίας, αυτό είναι ανέκαθεν. Απλώς αυτή την περίοδο μιλάει περισσότερο για αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Όταν η Τουρκία κάνει τέτοιες δηλώσεις, συνήθως είναι για να μην κάνει τίποτα στη συνέχεια, αν εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και συνεχίσουμε κανονικά την πορεία μας. Άρα η Exxon Mobil δεν πρόκειται να καθυστερήσει την γεώτρησή της. Θα την δούμε επί του πρακτέου, και το γεγονός ότι το State Department πριν από τις δηλώσεις της Τουρκίας ξεκαθάρισε ότι καλύτερα να μην πει τίποτα η Τουρκία και να μην βρεθεί στην περιοχή, γιατί ούτως ή άλλως εμείς θα κάνουμε τη γεώτρηση. Νομίζω ότι έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία βέβαια, αλλά και στην Κύπρο. Το θέμα είναι ότι στην Κύπρο, όταν υπάρχει ένα πλαίσιο, αν θέλετε, ητοπάθειας, λέγοντας ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο ρίσκο, πάνω δεν φοβόμαστε τις δηλώσεις της Τουρκίας, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά την γεώτρηση. Δεν υπάρχει κανένα κυπριακό σκάφος στην περιοχή. Το γεωτρύπανο της Exxon Mobil ουσιαστικά θα είναι στην περιοχή μόνο και μόνο ως αμερικάνικος φορέας και σίγουρα με την προστασία από πολεμικά σκάφη. Ναι. Κατά συνέπεια πρέπει να σκεφτούμε ότι και να προχωρήσουμε από τη στιγμή που οι Αμερικανοί είναι σίγουροι για το τι θέλουν να κάνουν, εμείς ουσιαστικά δεν έχουμε καμία παρέμβαση πρακτική. Ναι. Άρα απλώς πρέπει να ενισχύσουμε το γεγονός ότι ναι, στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 με εσάς κάναμε συμβόλαιο και με την Κατάρ. Κατά συνέπεια είσαστε νόμιμοι από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Άρασας, άρα εμείς είμαστε μαζί σας. Τελεία. Ναι, το θέμα όμως είναι, αγαπητέ μου κύριε Γερέ, η νομιμότητα και το δίκαιο με τους τσιθελισμούς και τις ρητορικές και τις απειλές της Τουρκίας είναι πόρο απέχει. Είναι γνωστό το πόσο δουλεύουν και πώς δουλεύουν οι Τούρκοι. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Είναι γνωστό όμως το πόσο δουλεύουν όταν είναι με Αμερικανούς. Άρα ξέρετε, και οι Αμερικανοί ξέρουν τι είναι αυτό το δίκαιο και ότι μπορεί να είναι θεωρητικό, ναι, σε μερικές περιπτώσεις. Άρα επειδή είναι και πρακτική και μιλάμε τώρα για εταιρεία που είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο, ναι, είναι πολύ απλό, εντελώς τυχαία θα βρεθούν στην περιοχή ή φρεγάτες ή άλλα σκάφη, ναι, τα οποία θα ουσιαστικά περιφρουρούν το γεωτρύπανο για να μην έρθει κανένας να κάνει οτιδήποτε. Σωστό. Τώρα, επειδή στο θέμα αυτό, όσον αφορά τη γεώτρηση το 10, μπορεί να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα. Βλέπετε το ενδεχόμενο εσείς ως αντιπερισπασμό να πάνε στο οικόπεδο 3 ή στο 7, εκεί που έχουν γκριζάρει την περιοχή, να κάνουν γεώτρηση ή να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες? Κοιτάξτε, για το 7 δεν πρόκειται, γιατί έχει μπει στο νέο διαγωνισμό που αφορά τα θαλάσσια οικόπεδα 6, 8, 10, όπου πάλι παίζουν, ναι, οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί μαζί. Ναι. Στο 3 τώρα ξέρουμε ότι η Γαλλία μπαίνει μαζί με την Ιταλία και προειδοποίησε ότι θα φέρει φρεγάτα. Νομίζω ότι η κίνηση αντιπερισπασμού, όπως την θεωρείται, είναι ήδη το Μπαρμπαρός, όπου παίζει σε μια ναύτεξ στα όρια της ελληνικής ΑΟΣ και της κυπριακής ΑΟΣ και τώρα κάνει, αν θέλετε, σεισμικές μετρήσεις. Μάλιστα. Και εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να δείξουν τουλάχιστον στους δικούς του ότι κάτι κάνουν, αλλά επί του πρακτέου, ξέρετε, είχαν ένα πρόβλημα ήδη με τον Νικηφόρο Φωκά, εφόσον η φρεγάτα μας τους είπε να βγουν από, ναι, την υφατροπίδα της Ελλάδος, ναι, και από την άλλη πλευρά η περιοχή εκεί πέρα, πρώτον δεν έχουμε ακόμα ούτε οικόπεδα, ούτε έχουμε εντελώς χαράξει το πλαίσιο, γιατί ξέρετε ότι έχει σχέση και με το τριπλό σημείο επαφής με την Αίγυπτο, Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα εκεί πέρα μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο και βλέπετε ότι ενώ μας μιλάνε για το γεωτρύπανο από τις αρχές του χρόνου, είμαστε Οκτώβριος και το γεωτρύπανο είναι ακόμα στην Αντάλια. Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τώρα δημιουργήθηκε ένα θέμα με, με τα 12 ναυτικά μίλια, την επέκταση από τα 6 στα 12. Οι Τούρκοι το θεωρούν κάζους μπέλι αυτό. Πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η ιστορία τώρα, πιστεύετε? Πρώτα απ' όλα το θεωρούν κάζους μπέλι από το 1995, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς είναι μια δήλωση που έκανε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην φάση της παράδοσης παραλαβής, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο διπλωματικό και θα έπρεπε να έχει αποφύγει να το κάνει. Και το χειρότερο για μας σε επίπεδο επιστημονικό και αν θέλετε ακόμα και στρατηγικό είναι ότι θέλει να κάνει μια τμηματική δήλωση της Αιγελίτιδας ζώνης και να αφορά μόνο το Ιόνιο. Αυτό είναι ήδη απαράδεκτο σε επίπεδο του δικαίου της θάλασσας, γιατί η Αιγελίτιδας ζώνη λειτουργεί για την επικράτεια, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, θα καθυστερήσει τη διαδικασία και μπορεί μάλιστα να την ακυρώσει επί του πρακτέου και να μην περάσει καθόλου από προεδρικό διάταγμα και απλώς να πει ότι θα μπορούσε να το περάσει από τη Βουλή με νομοσχέδιο, έτσι ώστε να σβήσει εντελώς τον ρόλο του προηγούμενου Υπουργού Εξωτερικών, να πάρει τα ενία αυτός, και άμα έχουμε νομοσχέδιο και προεδρικό διάταγμα, σημαίνει τότε ότι όλα τα κόμματα της Ελλάδος θα είναι υπεύθυνα για αυτή την ψηφοφορία. Άρα κατά συνέπεια βλέπετε ότι πετάει το μπαλάκι αλλού και κατά συνέπεια αποφεύγει την βόμβα που του άφησε ο προηγούμενος. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Λιγερέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Κάθε φορά